Κύριε Γκόγκο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Τι συμβαίνει? Είναι ένα θέμα το οποίο έχει προκύψει εδώ και δύο εβδομάδες. Είναι απόρρια του νόμου του πρόσφατου δουλειές ξανά της κυβέρνησης που πέρασε πριν λίγους μήνες. Η αλήθεια είναι ότι είχε προειδοποιήσει η εργοδοσία και η επιχειρηματική όμιλη για ένα τέτοιο περιεχόμενο νόμου από την προηγούμενη κυβέρνηση. Είχε γίνει μια προσπάθεια το 2016 από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ να περάσει ένα αντίστοιχο ποινολόγιο, καθηκοντολόγιο το είχαν ονομάσει τότε, ένα δεκάλογο καθηκόντων για τους ανέργους, με απαράδεκτες εξίσου διατάξεις που υπήρχαν μέσα, τότε είχε αποτραπεί. Τώρα ήρθε αναβαθμισμένο. Και μάλιστα μέσα από τη συζήτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού για την Εξειδίκευση του ποινολογίου, περνάνε ακόμα πιο άσκημες διατάξεις. Μιλάμε δηλαδή για ένα ποινολόγιο για τους ανέργους που κατά περίπτωση μπορεί να επιβάλλει διακοπή επιδόματος, ανεργίας, διαγραφή από τα Μητρώα κτλ. Είναι ένα πάρα πολύ σύνθετο ζήτημα το οποίο προβλέπει ποινές και κυρώσεις από τον πρώην ΟΑΕΔ, την ίνδια ΔΙΠΑΜ. Λες και είναι η UEFA, δηλαδή να τιμωρεί τους ανέργους με κίτρινες και κόκκινες κάρτες, με αγωνιστικές. Δηλαδή να τους αποβάλει από τα Μητρώα ανέργων, να τους κόβει το επίδομα ανεργίας για 2 μήνες, αν είναι υπότροποι να παραταθεί η τιμωρία. Το ζήτημα δεν είναι ακριβώς αν θα το ονομάσουμε αστυνομία ανέργων, αν είναι καταστολή ή σοφρονισμός, γιατί ακουμπάει πιο βαθιές πλευρές κατά τη γνώμη μας. Αυτό εγκρίθηκε από το ΔΣ του τέος ΟΑΕΔ, ΔΥΠΑ, δηλαδή ναι, Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, έτσι. Ακριβώς, ήρθε ναι. Ως εξειδίκευση του νόμου, ώστε με το αντίστοιχο ΦΕΚ να μπει στη ζωή και άμεσα. Αυτό εγκρίθηκε πριν ο πρόεδρος εκεί, τι είναι, διευθύνων σύμβουλος, αυξήσει το μισθό του ή μετά? Αυτό είναι ανεξάρτητο ναι, από το ξέρω. Τις πλευρές αυτές. Το θέμα, όπως καταλαβαίνετε, είναι αυτό που είπα και πιο βαθύ, με την έννοια ότι παρεκτρέπεται εντελώς ο οργανισμός από την αποστολή του και συνεχώς αδυνατίζει και μειώνεται το πλέγμα προστασίας των ανέργων. Γιατί αν θυμάστε καλά, που προφανώς και το θυμάστε και το είχαμε ξανασυζητήσει τους προηγούμενους μήνες, το νομοσχέδιο και αυτός το νομοσχέδιο το τότε και ο νόμος αργότερα, όπως ψηφίστηκε από την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, στηρίχθηκε πάνω σε τερατώδη ψέματα, που ουσιαστικά ονομάτιζε τους ανέργους εξ αρχής ως καταχραστές, ότι λένε συνειδητά ψέματα από γεννησιμιού τους και ότι προσπαθούν με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο να κοροϊδέψουν την κυβέρνηση, το κράτος και ούτω καθεξής. Δηλαδή, αυτό που καταλαβαίνω εγώ τώρα, έχουμε 1 εκατομμύριο εγγεγραμμένους ανέργους, από τους οποίους το 1/10 παίρνει και το επίδομα, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, είναι περίπου σταθερά αυτό, είναι το τακτικό επίδομα, ναι. Είναι γύρω στο 10%, 11%. Μάλιστα. Και δεν είναι αρκετή ποινή το ότι είναι άνεργοι ή άνεργοι. Έχουμε και ένα άλλο, ας πούμε τώρα, ποινολόγιο, δεν ξέρω πώς το λένε, κατασταλτικό μέτρο, εκβιασμούς. Ναι, άμα το δείτε, ναι. Γιατί ακριβώς και η προσπάθεια που θα κάνουμε, καταλαβαίνετε ότι η ιδιότητά μου ως μέλος της διοίκησης είναι από την πλευρά των εργαζομένων, εμείς τα σωματεία καλούμε να το απορρίψουν και να το αποτρέψουν στην ίδια τη ζωή, δηλαδή στην πρώτη διαγραφή ανέργου που θα υπάρχει να γυρίσει ο κόσμος ανάποδα. Το ζήτημα είναι ακριβώς αυτό. Ότι υπάρχει έχει περάσει ένας άθλιος νόμος που λέει το εξής. Και η εξειδίκευσή του στην ουσία αναφέρεται σε ένα άρθρο, το πρώτο, που είναι τα γνωστά ευχολόγια για το ρόλο και την αποστολή και τα καθήκοντα του ΟΑΕΔ και του κράτους. Και λέω ευχολόγια γιατί προφανώς όλοι γνωρίζουμε ότι δεν εξασφαλίζεται η εργασία για όλους. Και μετά υπάρχει μια ομοβροντία άρθρων με μια απαράδεκτη διοικητική στρατιωτική γλώσσα, λες και είναι αναφορά στο στρατό, αναφορά λόχου. Με πάρα πολλά να που πρέπει να κάνει ο άνεργος για να αποδεικνύει ότι είναι άνεργος. Για να αποδεικνύει με κάθε τρόπο δηλαδή τι βάσανα και τι οδύσσια περνάει καθημερινά για να τα βγάζει πέρα. Και αυτά τα θέλουν στο χαρτί, με αποδεικτικά, με χαρτιά, με τηλέφωνα, με τα πάντα. Προκειμένου δηλαδή να μην χάσει το επίδομα της ανεργίας του. Όσοι το παίρνουν. Μάλιστα. Μάλιστα. Πώς θα αντιδράσετε, μας είπατε πώς θα αντιδράσετε. Ναι, αυτό είναι το κάλεσμα που έχουμε κάνει στις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν αντανακλαστικά, γιατί συζητήθηκε το θέμα και την προηγούμενη εβδομάδα που πήρε και έκταση και δημοσιότητα.
να μην τολμήσουν να διαγράψουν άνεργο, είναι σε πρώτη φάση αυτό που λέμε, και υπάρχει πείρα και εμπειρία, και ιδιαίτερα από συνδικάτα και κλάδους που έχουν πολλούς ανέργους, για το πώς θα αντιδράσουν στην πρώτη απόπειρα διαγραφής που θα γίνει. Κύριε Κόγκο, θέλω να ευχαριστήσω θερμά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.